Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ζωηρά, καλημερούδια σήμερα, γιατί έχω πάρα πολύ κέφι. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρατέταρτο, έχουμε ετοιμαστεί με τον Αλέξανδρο, είμαστε νηστικοί, γιατί έχουμε κολύμβηση. Έχω ξεκινήσει και κάνουμε με τον Αλέξανδρο κάποια μαθήματα κολύμβησης, τέλος πάντων εδώ και ένα μήνα και κάτι. Και έχουμε έρθει τώρα, έχουμε παρκάρει, ναι, αγάπη μου. Και περιμένουμε λίγο στο αμάξι να περάσει η ώρα, γιατί πάντα έτσι κάνω, εγώ φτάνω νωρίτερα. Οπότε έχουμε έρθει και περιμένουμε. Και σήμερα λέω ότι είναι έτσι ωραία ζωηρά καλημερούδια, γιατί με το που τελειώσουμε το μάθημα της κολύμβησης γυρνάμε σπίτι, κάνουμε έτσι ένα ντουζάκι αυτά, ντυνόμαστε και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για Καλαμάτα, για διακοπές. Πάμε στη φίλη μου την Ελένη και στη φίλη του Αλέξανδρου στην Αρχόντια. Και θα πάω εγώ με την Ματίνα, τα δύο παιδιά της και ο Αλέξανδρος. Τέλος πάντων, οπότε σας παίρνουμε για λίγο κολύμβηση και μετά σας παίρνουμε μαζί μας στην Καλαμάτα, στην πρώτη μας μέρα στην Καλαμάτα. Να σας δείξω και εκεί όμορφα μέρη, να πας και πάρετε καμιά ιδέα και για διακοπές. Εμείς εντωμεταξύ για τις διακοπές του Αυγούστου δεν έχουμε κανονίσει ακόμα τίποτα. Αλλά εντάξει, πάμε τώρα εκεί και βλέπουμε μετά. Άντε, σας φιλώ και τα λέμε σε λίγο. Σοφερίνα για την Καλαμάτα είναι η Ματίνα. Πίσω είναι τρία κεφάλια. Ένα, δύο, τρία. Καλημερούδια ξανά. Και όπως τα καταλάβατε, εχθές δεν έγινε κανένα πλάνο από Καλαμάτα. Φτάσαμε κανονικότητα, μια χαρά. Αλλά μέχρι έτσι να έρθουμε εδώ πέρα στο σπίτι, να βολευτούμε, να πάμε να κάνουμε έτσι ένα πρώτο μπάνιο, γιατί δεν είχαμε κάνει μπάνιο ούτε εγώ ούτε η αδερφή μου. Με κοιτάει ο Γεράσιμος, χαιρετάει, σας χαιρετάει, αλλά πίσω από την κάμερα. Και δεν κάναμε τίποτα, δεν έκανα τίποτα. Ελένη, πες μας πώς λέγεται εδώ το beach bar, σε παρακαλώ, που μου άρεσε πολύ να έρθει ο κόσμος. Λοιπόν, αμπαζούρ, αμπαζούρ, το φοβερό αμπαζούρ. Και σε ποια περιοχή είναι εδώ, λέγεται κάπως? Στην περιοχή του Αλμύρου. Του Αλμύρου, είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά, πρέπει να έρθετε εδώ σε αυτό το beach bar. Από εδώ είναι και ο Πέτρος, ο άντρας της φίλης μας της Ελένης, η αδερφή μου εδώ. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα το beach bar, η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία, πεντακάθαρη. Είναι λίγο πιο κρύο το νερό. Δεν έχετε ανοίξει όμως θερμοσύφωνα από την από εδώ πλευρά της Καλαμάτας. Μόνο από εκεί είναι. Γιατί? Δεν μου το πεις το πρωί, το ξέρω. Από εκεί που είναι, πώς λέγεται εκεί η παραλία της Καλαμάτας. Στην Αβαρίνου είναι πάρα πολύ ζεστά τα νερά. Εγώ που με κρυουλιάρα με τη θάλασσα μόνο. Μπήκα για πλάκα. Εδώ δυσκολεύτηκα. Μου κύλησε και ένα δάκρυ. Είναι αρκετά κρύο. Εν τω μεταξύ έχει και άμμο πιο μέσα. Κάτω έχει πετρούλες. Μέχρι και λίγο στην αρχή της θάλασσας. Μετά είναι πανέμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι και το beach bar εδώ τέλειο που το δείτε. Και ωραίες ομπρέλες. Έχει ωραία σκιά γιατί έχει δέντρα, έχει αλμυρίκια πίσω. Οπότε αν έχετε παιδάκια είναι τέλειο. Είστε και η θάλασσα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πεντακάθαρα. Και ωραίες ομπρελίτσες που σας έλεγα. Είναι πανέμορφα. Και εδώ πέρα είναι του Αλέξανδρου η θάλασσα. Έχουμε φέρει πισινούλα για να μπορεί έτσι λίγο να ασχολείται με το νερό. Γιατί δεν πολύ τρελαίνεται για μέσα, να σας πω την αλήθεια. Οπότε κάθεται εδώ. Με το μαγιουδάκι του. Τι είπες πριν, η κυρία? Εγώ, τίποτα. Είναι καλό. Α, δεν λέγεται. Όχι.
κύριε. Τι, δεν σου είδα. Λοιπόν, δείτε εδώ. Όπα. Έχουμε εδώ, όπα, μου τρέχει. Ξυπνήσαμε από το μεσημεριανό μας ύπνο. Μυθήκαμε οι γουρούνες, δεν αντέξαμε. Μας κούρασε η κολύμβηση που δεν κάναμε. Και είπαμε λίγο να βάλουμε εδώ τις μάσκες μας, αφού βρεθήκαμε και τρεις εδώ μετά από τόσο καιρό. Σε αυτές έχω βάλει για πιο γερασμένες επιδερμίδες. Λοιπόν, δεν τραβάς εμένα! Πάρε την πάρτι σου! Έλα, κράτα! Όχι, κράτα και πες, πράγματα, τώρα γεμίσεις το μικρό. Εδώ τα κορίτσια έχουν έρθει πια διακοπές, μετά από 10 χρόνια που τις παρακαλάω να έρθουν. Τι λες Μαρή, πριν 2 χρόνια εδώ ήμουν, το ξέρουνε, έχουν δει βίντεο. Ναι, για 3 μέρες. Δεν ήταν Καλαμάτα, ψέματα σας έλεγε! Και εδώ βλέπετε την προσπάθεια να βγάλουμε τη μάσκα από τα πρόσωπά τους. Έχετε εδώ κατάσταση. Γεια σας. Η φίλη μου η Ελένη έχει το ωραιότερο περίτερο της Καλαμάτας. Σε ποια τοποθεσία δεν ξέρω. Στο τέρμα της Παλαιολόγου. Στο τέρμα της Παλαιολόγου, να ξέρετε. Θα βρείτε μέχρι και την από τώρα. Ένα tour. Θα βρείτε τα πάντα, τα πάντα. Δείτε εδώ πέρα, μέχρι και ψηλικά έχει. Δείτε εδώ κατάσταση. Έχει τα πάντα, τα πάντα. Πού πήγε φίλη μου περιπτερού. Λοιπόν, τώρα που έχω έρθει Καλαμάτα, η φίλη μου η Ελένη μαζεύει πόντους για να με κάνει να έρχομαι κάθε χρόνο. Δηλαδή μου λέει, σου άρεσε αυτό το μαγαζί για φαγητό, τόση πόντι. Σου άρεσε αυτή η παραλία, τόση πόντι. Μόλις έχασε 10 πόντους. Με έχουν φέρει στους 36 βαθμούς στην πλατεία, μέσα στο λιοπύρι και τον καύσωνα. Ποιος θέλει να κάνει ποδήλατο που παχύνει. Και έχουμε σκάσει. Ωραία η πλατεία σας εδώ στην Καλαμάτα, πάρα πολύ όμορφη, αλλά έχετε πολύ ζέστη. Ο ανιψιός της ήθελε να κάνει ποδήλατο. Εγώ θα μπορούσα να τυπάω σε ένα πολύ ωραίο beach bar και να έχει το κορμάκι της χυμένο στη ξαπλώστρα. Λοιπόν, όποιος έχει παιδάκι και θέλει να έρθει για καφέ στην πλατεία της Καλαμάτας, να καθίσετε στην καφετέρια που λέγεται Πλατέα. Γιατί ο Αλέξανδρος ήθελε να κάνει την ανάγκη του και τον πήρα μαζί με το γιο του βέβαια. Τον πήρα μαζί με το. Πήρα τον Αλέξανδρο, πήγαμε στην τουαλέτα μαζί με το γιο του. Γιατί δεν ήξερα να αντικρίσω και έχουν παιδικές τουαλέτες, αυστηρά παιδικές τουαλέτες, το γράφει και απ' έξω. Και έχει μέσα πάνες, έχει μωρομάντιλα, έχει παλαξιέρα, πεντακάθαρα. Πάρα πολύ ωραία βρύση για να πλένουν τα χεράκια τους. Έτσι ένα σαν ξύλινο καλάθι, είναι πάρα πολύ ωραία. Πλατέα λέγεται. Στην πλατεία της Καλαμάτας. Φαίνεστε πάρα πολύ όμορφες, κοίτα. Αλήθεια λέω. Όχι, δεν τρώω. Εδώ πρέπει να δοκιμάσεις. Γιατί με το ζωρί, έτσι. Και εγώ εδώ, και εδώ εγώ έφαγα πρώτη φορά φάβα, δεν έχω ξαναφάει. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω ξαναφάει ποτέ μου. Με μαρμελάδα κρεμμυδιού και χοιρινό παστό. Μας έχει φέρει εδώ η Ελένη και ο Πέτρος σε ένα μαγαζί που λέγεται Κάρδαμο. Στα καλύτερα τους φέρνω. Στα καλύτερα. Αλλά φάβα δεν θα φάω. Θα φας, με το ζόρι. Θα συντρίψω στην πλάτη. Είδατε τι κακοποίηση συμβαίνει εδώ στην Καλαμάτα. Με κακοποιούνε, με το ζόρι να φοφάβα. Τώρα έχει απορία πως επεξεργάζομαι τα βίντεο ξαφνικά. Έχει όλες τις απορίες. Είναι περιπτέρου influencer. We'll be right back.
Ήθελα να πω ότι φάγαμε πάρα πολύ ωραία. Είχανε δίκιο. Θα γίνω διάσημη δηλαδή τώρα. Θα σε βλέπουν στο περίπτωρο και θα λένε καλά είσαι η φιλενάδα της Μαρινέλης. Περιμένω να έρθετε κορίτσι και να μου λέτε. Καλημέρα, καλημερούδια. Τώρα αυτό το κομμάτι του βίντεο που βλέπετε ή θα είναι η συνέχεια του προηγούμενου ή θα είναι ένα καινούριο, δεν ξέρω. Τι στο καλό έχω γυρίσει εδώ πέρα πραγματικά. Το έκοψα και λίγο απότομα γιατί μια αλλεργία την πάθαμε. Έναν πυρετό εγώ τον σήκωσα έτσι ένα βράδυ. Δηλαδή δεν ήταν ήσυχες οι διακοπές μας σχετικά. Καλές ήταν, αλλά όχι και ήσυχες. Λοιπόν, εδώ η Σοφερίνα μας πηγαίνει στην Καλόγρια σήμερα. Σοφερίνα, μωρέ. Η μαμά σου η Σοφερίνα μας πηγαίνει στην Καλόγρια. Που είναι στη Στούπα. Μας είπε η Ελένη που είναι από εκεί, από τη Μάνη, ότι είναι πάρα πολύ ωραία παραλίγο. Δεν έχω πάει ποτέ στη Στούπα, μα την έχει πάει μόνο ημερή για φαγητό. Ήταν. Πώς το λένε, Άνοιξη, μωρέ. Άνοιξη. Α, ήταν Άνοιξη. Οκ. Okay. Και πηγαίνουμε εκεί. Λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραία η παραλία. Ότι είναι γενικότερα ωραία η Στούπα εκεί. Και ότι έχει και άμμο, που δεν έχουμε πετύχει άμμο εδώ. Σε δύο παραλίες βασικά έχουμε πάει και στην Καλαμάτα και έχει μόνο πέτρα. Οπότε θα το ευχαριστηθούν θεωρώ και τα παιδιά. Και θα σας πάρουμε μαζί να σας δείξουμε και τη Στούπα λίγο εκεί ό,τι προλάβουμε και εμείς να δούμε. Γιατί για μονοήμερη πηγαίνουμε. Γιατί από Καλαμάτα μέχρι εκεί είναι περίπου 45 λεπτά να ξέρετε. Γιατί βλέπω πάρα πολλές ότι θέλετε να έρθετε διακοπές στην Καλαμάτα φέτος. Ότι ο Αύγουστος θα είναι τίνγκα η Καλαμάτα. Μου έχετε στείλει πάρα πολλές να ανεβάζω και να σας κάνω tag. Διάφορες περιοχές εδώ και φαγητά και μαγαζιά με φαγητό, καφέ και τέτοια. Αυτά. Αυτά. Θες λίγο νερό. Στέγνω σου και κατά δυο να σου. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στην παραλία της Καλόγριας, είναι πάρα πολύ ωραία. Άξιζαν οι στροφές. Άξιζαν. Όχι. Άξιζαν οι στροφές. Και έχουμε καθίσει εδώ σε κάτι ξαπλώστρες. Να ξέρετε ότι εδώ στις ξαπλώστρες είναι πανάκριβα. Να το ξέρετε να είστε προετοιμασμένες. Εδώ που έχουμε καθίσει εμείς έχει ελάχιστη κατανάλωση 45 ευρώ για να καταλάβετε. Στις δίπλα πληρώνεις 60 ευρώ τις ξαπλώστρες και ό,τι πάρεις. Είναι λίγο περίεργα είναι η αλήθεια. Σε θέμα τιμών, αλλά αξίζει γιατί έχει απίστευτη άμμο κάτω και ο Αλέξανδρος, ας πούμε, ασχολείται φουλ τώρα με την άμμο και του αρέσει πάρα πολύ και τα παιδιά, τα υπόλοιπα, της Ελένης, η κόρη και τα δύο της αδερφής μου κατευθείαν πέσαν στην άμμο και παίζουνε, ενώ με τις πέτρες δεν είναι το ίδιο, είναι η αλήθεια. Και θα σας δείξω λίγο και θάλασσα τώρα, είναι πολύ ωραία, πεντακάθαρα τα νερά. Βουνά γύρω γύρω, είναι ήσυχα εδώ στο beach bar, δεν έχει φασαρία και μουσικές και τέτοια. Ωραία. Αξίζει πάρα πολύ και περάσαμε και ένα πολύ ωραίο χωριό, το Καρδαμίλι. Όπα. Περάσαμε και ένα πολύ ωραίο χωριό που λέγεται Καρδαμίλι, πάρα πολύ όμορφο και εκεί θα πάμε να φάμε τώρα για απόγευμα λογικά. Αλέξανδρε, σου αρέσει η άμμος? Έφαγες και λίγο? Το βλέπω. Ελένη, για πες εδώ στον κόσμο πως με λες. Ακρίδα. Ακρίδα και τώρα ο γιος της ο Αλέξανδρος είναι το ακριδάκι. Γιατί όμως με λες ακρίδα, από παιδί με λέει ακρίδα. Γιατί? Βασικά της το έβγαλε ο πατέρας μου, γιατί ήταν τσικλαρίδι. Με κάτι καλαμάκια, ποδαράκια τόσα και ήταν ψηλό παιδί. Φινόμενο, ένα 80 πόσο είναι. Και ήταν σαν ακριδάκι, σαν πως είναι τα πόδια της ακρίδας. Και αυτό την κάλαμα ακρίδα. Εκεί στο βάθος βλέπετε την αδερφή μου, τα παιδιά, τον άντρα της Ελένης. Έχουν πάρει ένα ποδηλατάκι θαλάσσης. Εγώ, η Ελένη και ο Αλέξανδρος προτιμήσαμε να καθίσουμε στις ξαπλώστερες μας. Αλλά πρέπει να είναι ωραία, γιατί μου πει η Ελένη ότι προς τα πίσω έχει μια σπηλιά. Σπηλιά δεν είπες έχει εκεί? Και ότι είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά εντάξει, δεν πειράζει και εμείς εδώ καλά είμαστε. Και όπως πολύ καλά καταλάβατε, έχουμε επιστρέψει στη βάση μας, στο σπιτικό μας, είναι αρκετές μέρες μετά. Άργησα να συνέλθω από τις διακοπές της Καλαμάτας. Κουράστηκα πάρα πολύ στις διακοπές της Καλαμάτας. Κουράστηκα όχι γιατί φταίει η περιοχή,
Κουράστηκα γιατί ο Αλέξανδρος τους τελευταίους έναν με δύο μήνες περίπου θα πω, έχει γίνει πάρα πολύ δραστήριος, πάρα πολύ υπερκινητικός. Είναι τώρα στη φάση, είναι αυτή η ηλικία που είναι έτσι τα παιδάκια, είναι τώρα στην ηλικία που θέλει να εξερευνεί τα πάντα, να κοιτάει τα πάντα, να ψαχουλεύει τα πάντα. Οπότε όπου καθίσαμε για φαγητό, για καφέ, για ξεκούραση, εγώ κυνηγούσα έναν Αλέξανδρο, ειδικά εκεί στο Καστράκι που πήγαμε. Είναι ένα σημείο που δεν σας το έδειξα εδώ στο YouTube και πάρα πολύ κρίμα. Ήταν το πιο ωραίο μέρος για μένα στην Καλαμάτα που πήγαμε, είναι το Καστράκι. Άμα πάτε Καλαμάτα, γιατί βασικά θα πάτε πάρα πολλές Καλαμάτα, βλέπω πάρα πολύ κόσμο θα πάει Καλαμάτα φέτος. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Θεωρώ ότι αν έχετε παιδάκι από 4 ετών και κάτω, καλά είναι να μην πάτε στο Καστράκι. Εκτός και αν έχετε ένα παιδάκι που σας ακούει και θα κάτσει μια χαρά ήσυχο και ωραίο, και να πάτε. Είναι πολύ επικίνδυνο, έχει πάρα πολύ σκαλιά, έχει γκρεμούς, έχει δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο το σημείο. Αν είστε ζευγάρι, μην τυχόν και δεν πάτε στο Καστράκι, είναι ένα όνειρο. Νιώθεις ότι είσαι στην Ιταλία, είναι πάρα πολύ όμορφα. Γενικότερα ναι, κουράστηκα πάρα πολύ, γιατί ήμουν μόνο εγώ να κοιτάζω τον Αλέξανδρο, Κανάκης δεν είχε έρθει μαζί και τη δούλευε. Η αδερφή μου και τα δικά της τα παιδιά, οπότε καταλαβαίνετε τώρα. Και ο Αλέξανδρος η φίλη συνέχεια κυνήγει. Καθόμασταν για φαγητό, έπρεπε να τον κυνηγάω. Καθόμασταν για καφέ, έπρεπε να τον κυνηγάω. Μέχρι πριν λίγο καιρό δεν το έκανε αυτό. Τώρα έφτασε σε αυτή την ηλικία. Και την έφτασε αυτή την φάση της ζωής του, τώρα που πήγαμε εμείς διακοπές και ήμουν μόνη μου. Εντάξει, καλά πήγε. Αν εξαιρέσουμε μια αλλεργία που περάσαμε και έναν πύρετο που σήκωσα εγώ, αν τα εξαιρέσουμε αυτά, περάσαμε ωραία. Γενικότερα. Με ρωτήσατε πάρα πολλές για τις τσούχτρες και αν είχε τσούχτρες στην Καλαμάτα. Είναι τώρα μια απάντηση που δεν μπορώ να σας την δώσω ξεκάθαρα, παιδιά. Γιατί δεν ξέρω τώρα αν οι τσούχτρες μέχρι να πάτε στις διακοπές φύγουν από τον Αργοσαρονικό που λένε ότι είναι γεμάτο. Δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό και πάνε στην Καλαμάτα. Τους αρέσει εκεί η παραλία της Καλαμάτας. Όταν θα πάτε με το καλό, απλά να είστε προσεκτικοί και ρωτήστε εκεί τον κόσμο που εργάζεται στα beach bar ή οτιδήποτε, αν έχουν ακούσει για κάποιο περιστατικό κτλ. Δεν μπορώ εγώ να πάρω τέτοια ευθύνη. Εμείς πάντως δεν ακούσαμε τίποτα. Στην Στούπα είναι πάρα πολύ όμορφα. Αυτή γενικότερα ο προορισμός της Καλαμάτας είναι όμορφος, γιατί μπορείς να επισκεφθείς και άλλα μέρη που υπάρχουν εκεί τριγύρω, όπως την Στούπα, ας πούμε, που έχει την παραλία Καλόγρια, η οποία είναι μια όμορφη παραλία. Το μόνο κακό εκεί είναι ότι η ξαπλώστερση είναι του Πανακρύβου. Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω εσείς, θεωρώ ότι 45 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση για ένα ζευγάρι εξαπλώστρες είναι πάρα πολύ. Οι δίπλα εξαπλώστρες είχαν 60 ευρώ και μετά ό,τι καταναλώσεις. Γενικότερα δεν ξέρω, ήταν πολύ ακριβή η παραλία. Δεν ξέρω αν είναι η πιο high η παραλία της περιοχής εκεί. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ήταν πάρα πολλά τα χρήματα. Και εμείς εντάξει τις 45 ευρώ κατανάλωση τα κάναμε, γιατί σε μια ξαπλώστρια ήμασταν 5 άτομα, οπότε σε ένα ζευγάρι εννοώ. Οπότε τα ξεπερνάς λίγο να φάνε, γιατί φάγαμε εκεί μεσημεριανό φαγητό, οπότε αν αποφασίζεις να φας και εκεί ένα μεσημεριανό φαγητό είναι ok. Τώρα αν θες να πας αλλού να φας, οι καφέδες και μια φροντοσαλάτα ας πούμε δεν φτάνουν τα 45 ευρώ ούτε με σφαίρες. Πρέπει να πάτε εκεί και να είστε συνειδητοποιημένοι, θα καθίσετε και θα φάτε εκεί στο beach bar. Τι άλλο, έχω γράψει εδώ, ναι, και το τελευταίο έχω γράψει για να μην ξεχάσω πράγματα. Το τελευταίο που ξέχασα να σας πω είναι ότι είχα πάει με άλλες προσδοκίες στην Καλαμάτα, ότι θα κάνω περισσότερη δουλειά, ότι θα σας τραβήξω περισσότερα πλάνα, ότι θα δείτε περισσότερο την Καλαμάτα και τις γύρω περιοχές, όμως δεν κατάφερα να κάνω τίποτα από αυτά που είχα υπολογίσει. Διότι ο Αλέξανδρος, όπως σας είπα, ήταν πάρα πολύ υπερκινητικός και δεν γινότανε, ήθελα να περάσει καλά το παιδί και μετά να πάει η δουλειά μου σε δεύτερη μοίρα, εννοείται. Γιατί γι' αυτό πήγαμε διακοπές, για να περάσουμε όμορφα και οι δυο μας, όχι μόνο εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τράβηξα τόσο απλά όσο θα ήθελα. Είχα στο μυαλό μου ότι θα τραβήξω δύο βίντεο, τελικά κατάφερα να τραβήξω μόνο αυτό το ένα. Και δεν μπορούσα να έχω πάρα πολύ το μυαλό μου εκεί, ώστε να τραβήξω πιο καθαρά πλάνα. Και έτσι δυστυχώς θα δείτε πάρα πολλά πλάνα με κρυμμένα πρόσωπα. Ζήτω συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά. Είχε προτεραιότητα εννοείται ο Αλέξανδρος και εννοείται ότι όσοι είσαστε μανούλες εδώ και όχι, το καταλαβαίνετε και το νιώθετε αυτό που μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Αυτά. Σας προτείνω την Καλαμάτα. Εγώ λίγο επειδή τώρα ψάχνουμε για Αύγουστο και δεν έχουμε κατασταλάξει ακόμα που θα πάμε διακοπές, και έριξα μια ματιά πάλι στην Καλαμάτα, υπάρχουν διαθέσιμα καταλήμματα, οπότε ακόμα μπορείτε κάτι να βρείτε.
Και σας την προτείνω την Καλαμάτα σαν περιοχή, γιατί μπορείτε να βρείτε τα πάντα, ακόμα και Λούνα Πάρκ για τα παιδιά, αν πάτε με παιδιά. Υπάρχει το πάρκο με τα τρένα, το οποίο είναι τέλειο. Γενικότερα έχει πάρα πολλές επιλογές. Μου άρεσε που χρειάστηκα φαρμακείο και το βρήκα. Γιατί είχα πάρει εγώ το κινητό μου φαρμακείο μαζί, αλλά τεστ κορονοϊού δεν είχα πάρει. Και όταν σήκωσα το 38, όχι, είχα ένα τεστ μαζί μου, είχα κάνει λάθος. Είχα ένα τεστ μαζί μου, το έκανα και μετά πήγα να πάρω, έκανα 3 για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα κολλήσω κάποιον κάτι, γιατί αυτό το 38 που έκανα με τρόμαξε, λέω τι γίνεται τώρα, θα τους κολλήσω όλους ίωση, όχι μόνο κορονοϊό, ίωση, αλλά αφού μπορούμε να ανιχνεύσουμε τον κορονοϊό με αυτόν τον τρόπο, το έκανα. Λοιπόν, αυτά. Ό,τι άλλο μπορείτε και θέλετε να με ρωτήσετε, ρωτήστε με, αν ξέρω να σας το απαντήσω. Διαφορετικά, όσες πάτε Καλαμάτα και περάσετε από το περίπτερο της φίλης μου της Ελένης που είναι στο τέρμα της οδού Παλαιολόγου, άμα σταματήσετε και πείτε, Ελένη, είμαι η φίλη της, ακόλουθος της Μαρινέλης, θέλω να μου προτείνεις, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί για φαγητό, ένα μαγαζί για καφέ, θα σας προτείνει σίγουρα, είναι πάρα πολύ φιλική η Ελένη. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, μιλάω εδώ αρκετά λεπτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, εύχομαι να περάσετε τέλεια τις διακοπές σας όπου και αν πάτε, όπου και αν είναι αυτός ο προορισμός. Είτε επιλέξετε κάτι πιο χειμερινό, είτε κάτι πιο καλοκαιρινό, είτε νησί, είτε στερεά Ελλάδα, είτε οπουδήποτε και αν είναι αυτό, να περάσετε τέλεια. Γεμίστε μπαταρίες, πανταρίες πρέπει να πω, γεμίστε μπαταρίες, γιατί έρχεται χειμώνας. Ελπίζω εύκολος χειμώνας. Θα τα πούμε πάλι σύντομα.